Λοιπόν, πάμε τελευταία σύνδεση. Χαρά μας φιλοξενούμε τον πατέρα Γεώργιο Λαδουκάκη, είναι προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Κατσαμπά. Να σας ευχαριστήσω θερμά, πατέρα Γεώργιε. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά, χρόνια πολλά. Βοήθεια μας ο Άγιος Δημήτριος. Εκεί οι κάτοικοι της περιοχής και γενικά οι Ηρακλειώτες αγαπούν τον Ιερό Ναό εκεί του Αγίου Δημητρίου. Κάθε χρόνο τιμούν με την παρουσία τους τον Άγιο. Αυτός ο ναός είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των προγόνων μας και συγκεκριμένα με το ξεριζωμένο λαό της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό και το όνομα το επίσημο του Αγίου είναι Άγιος Δημήτριος Νέων Βριούλων, διότι οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν το 22 εδώ ήταν βουρλιώτες στην καταγωγή. Μάλιστα, από τη Μικρά Γι' αυτό Ασία. Λοιπόν και έκτισαν ένα ναό, τον οποίο είχαν και στα βουρλά της Μικράς Ασίας, τον Άγιο Δημήτρη προστάτη τους και εδώ. Μάλιστα, η ανέγερση του Ιερού Ναού, για πείτε μας δυο λόγια για την ιστορία του. Αυτός ο ναός ξεκίνησε το 1922 μια παράγκα ξύλινη και έτσι οι πρώτοι βουρλιώτες κατάφεραν να εξυπηρετούν τις θρησκευτικές τους ανάγκες. Το 1936 όμως με μια μεγάλη πλημμύρα που έγινε, ο ναός αυτός, ο πρόχειρος ναός παρεσύρθη από την πλημμύρα και μετά έκτισαν ένα ναό πλέον πέτρινο, ο οποίος ήταν μικρός. Γι' αυτό το 1967 κατεδάφισαν αυτό το ναό και έκτισαν το σημερινό ναό, όπως ακριβώς τον βλέπετε και τώρα. Σχεδόν 100 χρόνια ζωής, έτσι. Ένας αιώνας ζωής, σχεδόν ένας αιώνας ζωής, βέβαια. Εγγενιάστηκε. Εγγενιάστηκε το 1975 υπό του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου. Α, μάλιστα. Το μήνυμά σας, πατέρα Γεώργιε, για τη σημερινή ημέρα ποιο είναι? Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο κατεξοχήν Έλληνας Άγιος. Είναι δικός μας Άγιος, Μακεδόνας. Και έρχεται αυτές τις ημέρες να μας δείξει ότι χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί βλέπετε ενέσκυψαν πάρα πολλές δοκιμασίες, σεισμοί, καταποντισμοί, φωτιές το καλοκαίρι, η πανδημία και γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος είναι αυτός που θα μας λυτρώσει και μας λυτρώνει σε αυτές τις ανάγκες μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό και οι χριστιανοί τρέχουν στις εκκλησίες να ζητήσουν τη βοήθειά του. Πάντως, όπως είδαμε και χθες στη ζωντανή μας σύνδεση με την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο λιμάνι, στην 25η Αυγούστου και τώρα με την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Κατσαμπά, είδαμε και το εσωτερικό του ναού. Οι άνθρωποι, οι πιστοί, ο ιερέας μέσα τηρούν τα μέτρα. Βέβαια, βέβαια. Φορούν μάσκες και προς τιμήν τους και στέλνουν όλοι μάσκες και χθες το βράδυ και σήμερα, βέβαια. Λοιπόν, πατέρα Γεώργιε. Είναι πειθαρχημένος. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά και του χρόνου να ευχηθούμε. Και χρόνια και πολλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε με εκκλησιαστικό ρεπορτάζ κατά κάποιο τρόπο.